Η νέα Β' Εθνική στο χώρο του μπάσκετ είναι πλέον γεγονός. Από τη νέα σεζόν ο ΓΑΣ Κομοτηνή θα είναι στον πρώτο όμιλο εκ των τεσσάρων που έχουν δημιουργηθεί, μαζί με παλιούς γνώριμους όπως ο Πασεραϊκός, η Ήκαρη Σερών, το Στρατόνι, η Ευρώπη Πευκοχωρίου, ο αθλητικός όμιλος Πολυγύρου αλλά και ο Λεύκηπος από την γειτονική Ξάνθη. Βέβαια θα υπάρξουν και άλλες ομάδες για να συμπληρωθούν 12 που θα παρτίζουν το πρώτο όμιλο, αλλά από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης όπως ο Ερμής Λαγκαδάς, η ΜΕΝΤ, ο Μακεδονικός, η ΧΑΝΘ, ο ΕΑΣ Ευόσμου Ευκαρπία, οι Μαχητές και η Γέφυρα, αλλά βεβαίως θα γίνει η ανάλογη κλήρωση για 5 ομάδες που θα μπουν στον πρωτόμιλο. Όλα τα παραπάνω δεδομένα σίγουρα θα διευκολύνει την ομάδα του ΓΑΣ Κομοτηνής, τουλάχιστον στα μακρινά μάτς που είχε την περασμένη σεζόν, που σίγουρα ανεβάζουν και το μπάτζετ κάθε συλλόγου.